Πολυκράτης λέγομαι και είμαι ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας των Οικιαζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Ελλάδος, των μικρών οικογενειακών αυτών καταλυμάτων. Τα πιο πολύτιμα μάλλον για φέτος. Είναι πιο πολύτιμα φέτος γιατί λόγω της κρίσης τα καταλύματα αυτά εξυπηρετούν οικογένειες, δηλαδή μπορεί ένα κατάλυμα να εξυπηρετήσει και την οικογένεια με τα δύο παιδιά και το περιβάλλον οικογενειακό, τα υπηρετούν κυρίως οι γυναίκες και αισθάνονται οι τουρίστες σαν να είναι στο σπίτι τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι κάτι που το ψάχνουν και περιμένουν να έχουν μια φιλοξενία οικογενειακή. Άμα ψάχνουν, είμαστε εδώ να τους περιποιηθούμε και να τους φροντίσουμε. Ποιες τάσεις βλέπετε εσείς στο τουρισμό, στα μικρά καταλύματα για φέτος? Γενικά υπάρχει μια κρίση. Είναι κρίση. Είναι μεγάλη κρίση. Αυτό είναι δεδομένο. Τα δικά μας καταλύματα, επειδή μπορούν να προσφέρουν, γιατί είναι και θέμα αν μπορείς να προσφέρεις, μπορεί να προσφέρουν πολύ καλύτερες τιμές, νομίζουμε ότι είναι πιο προσιτά να δεχτούν τις οικογένειες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε τουρίστες από τη Ρωσία? Από τη Ρωσία ορισμένες περιοχές έχουν. Αλλά ελπίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερους, γιατί έχουμε μάθει ότι είναι πάρα πολύ καλοί τουρίστες. Θα θέλατε να τους στείλετε ένα μήνυμα μέσω του κανάλι Discover Greece, να τους προσκαλέσετε να έρθουν στην Ελλάδα? Βέβαια, το μήνυμά μας είναι ότι τους αγαπάμε. Μπορούμε να τους προσφέρουμε καλές διακοπές οικογενειακές και να τους κάνουμε κατά τη διάρκεια των διακοπών τους ευτυχισμένους. Τι τάσεις βλέπετε εσείς στο τουρισμό για φέτος? Είμαι αρκετά αισιόδοξος ότι δεν θα είναι μεγάλο το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, να σας πω. Έχω πιστεί ότι σαφώς η κρίση υπάρχει, σαφώς όλοι θα περαστούμε από την κρίση, δεν θα μείνει κανείς αλόβητος και ανεπηρέαστος, αλλά δεν είμαι απαισιόδοξος ότι ή δεν συμμερίζομαι κάποιες φωνές που λένε για μεγάλες πτώσεις του τουρισμού μας. Ποια βήματα κάνει το Επιμελητήριο για προώθηση τουρισμού ώστε να έρθουν περισσότεροι τουρίστες στην Ελλάδα φέτος? Αυτό δεν είναι δουλειά του Ξενοδοχείου Επιμελητηρίου. Παρά τα αυτά, κάνει μια προσπάθεια και με συνεργασία με άλλα επιμελητήρια σε όλο τον κόσμο να δημιουργήσει προϋποθέσεις για καλύτερες μέρες. Και επίσης η κυρία του προσπάθεια είναι στο εσωτερικό της χώρας να περάσει το μήνυμα στους ξενοδόχους, να διατηρήσουν τις καλές τους υπηρεσίες, να τις κάνουν καλύτερες ακόμα, ώστε η κρίση να μην επηρεάσει την ποιότητά μας και όταν θα περάσει η κρίση, έτσι να είμαστε πολύ καλύτερα από πρώτα. Έχετε κάποια επικοινωνία με τουριστικά γραφεία, μεγάλα ή με επιχειρήσεις από Ρωσία? Να πω την αλήθεια, προσωπικά όχι, δεν έχω. Όμως οι συνεργάτες με το επιμελητήριο, ναι, είναι σε διαρκή επικοινωνία. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία, η οποία καλώς ή κακώς δημιουργεί πρόβλημα στην Ελλάδα. Ποιο πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι κατά κάποιο τρόπο τις διαφοροποίησεις στις σχέσεις του ρουβλίου με το ευρώ. Αυτό κατά τα λοιπά, πιστεύω ότι για τους Έλληνες οι Ρώσοι είναι πάρα πολύ καλοί πελάτες και επίσης και για τους Ρώσους φαντάζομαι πως και η Ελλάς είναι ένας προορισμός αυτός που είναι επίσης επιθυμητός και καλός. Πιστεύετε ότι το Υπουργείο Τουρισμού και το ΕΟΤ κάνει αρκετές προσπάθειες για την προώθηση των προορισμών της Ελλάδος στο εξωτερικό και κυρίως στη Ρωσία? Κοιτάξτε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μπορεί να γίνουν και καλύτερα πράγματα, πιο πολλές προσπάθειες πράγματι, πιο συντονισμένες, πιο εναρμονισμένες με την κάθε αγορά. Τώρα ο Υπουργός θα πάει στη Ρωσία την άλλη εβδομάδα που θα είναι η Διεθνής αυτή έκθεση. Ναι. Και νομίζω πως από εκεί θα καταλάβει και αυτός πόσο ανάγκη είναι να κάνουμε για τη Ρωσία πιο καλά πράγματα από όσα κάνουμε μέχρι τώρα. Εμείς οι υπόλοιποι που ασχολούμαστε στο τουρισμό στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω? Τι νομίζετε πρέπει να κάνουμε? Νομίζω πως πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε καλές υπηρεσίες, να βελτιώνουμε την προσφορά μας, για να, όπως σας είπα στο τέλος, ανεξάρτητα από τα χρήματα που εφέτο θα είναι λίγο λιγότερα, για να κάνουμε το προϊόν μας επιθυμητό και καλύτερο. Θα θέλατε να στείλετε ένα μήνυμα στους τουρίστες από Ρωσία? Πολύ ευχαρίστω. Θα έλεγα ότι καταρχήν να τους ευχηθώ για την καινούργια χρονιά όρτα, αλλά τα καλύτερα. Να τους πω ότι τους περιμένουμε με πολύ αγάπη και σεβασμό για αυτό που κάνουν.
και ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να τους φανούμε πιο χρήσιμοι και πιο καλοί. Νίκος Αγγελόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κάτω από αυτόν είναι όλοι οι κλάδοι τουρισμού της χώρας. Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα, πρακτορία, μεταφορές, οργανώσεις συνεδρίων, ρεντεκάρ. Πώς το βλέπετε τη σεζόν για φέτος, το τουρισμό? Επιφυλακτικά. Από τις δυτικές χώρες καταγράφεται ήδη μία μείωση. Μεγάλη μείωση. Από τις ανατολικές, συμπεριλαμβανομένες Ρωσίας, Ουκρανίας, είναι λίγο νωρίς ακόμη, γιατί όπως ξέρετε αρχίσανε να πουλάνε τώρα. Δηλαδή η Ρωσία αρχίζει να πουλάει το Μάρτι. Επομένως αναμένουμε τις εξελίξεις. Είμαστε και εκεί επιφυλακτικοί, διότι υπάρχουν τα στοιχεία της κρίσης και στις ανατολικές χώρες. Και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο νομισματικό, οι νομισματικές ισοτιμίες. Ξέρετε όμως ότι άλλες χώρες όπως η Κύπρος, η Αίγυπτος, η Τουρκία ήδη διαφημίζουν πάρα πολύ τον προορισμό τους στη Ρωσία. Αυτό δεν το φοβάται η Ελλάδα, μήπως και πάλι πάνε οι τουρίστες όλοι εκεί και στην Ελλάδα δεν θα έρθει κανένας? Απ' τη μια μεριά με κάνετε ένα μελαγχολό που έχουμε αργήσει τόσο, που οφείλεται ίσως και στο ότι είχαμε αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στον τουρισμό. Απ' την άλλη μεριά εγώ θεωρώ ότι για τη Ρωσία ποτέ δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Έχετε δείξει ότι αγαπάτε την Ελλάδα όπως και εμείς αγαπάμε τη Ρωσία. Έχουμε συγγενικούς δεσμούς πολύ στενούς και πιστεύω ότι το δίλημα δεν είναι στους Ρώσους Ελλάδα ή κάτι άλλο. Αυτός που θέλει να έρθει στην Ελλάδα θα έρθει στην Ελλάδα. Και κάνουμε ήδη προσπάθεια να γίνουμε ελκυστικότεροι, με καλύτερες τιμές. Ελπίζουμε σύντομα να έρθει και η προβολή της χώρας από το Υπουργείο. Ναι, ίσως χρειάζεται περισσότερη προβολή τώρα η χώρα σαν προορισμός. Έτσι, για να τραβήξει το κόσμο, για να δείξει ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα από αυτά που γνωρίσανε μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Απόλυτα. Δεν είναι ίσως, είναι βέβαιο ότι χρειάζονται περισσότερα. Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης ήδη ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια για την προβολή της χώρας αυξήθηκαν κατά 50%. Λίγο χρόνο θέλει για να μπουν στην αγορά και να φέρουν αποτέλεσμα. Ένα μήνυμα στους Ρώσους τουρίστες, ποιο θα ήταν δικό σας? Τους αγαπάμε ιδιαίτερα. Προσωπικά δε, τους δίνω την απόλυτη προτεραιότητα. Έχει σχέση με την ιστορία, έχει σχέση με την Ορθοδοξία, έχει σχέση με το λαό. Θα θέλετε να τους προσκαλέσετε να έρθουν φέτος όσοι περισσότεροι μπορούν? Απόλυτα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Έχουν ιδιαίτερη θέση και στην καρδιά μας και στον τουρισμό μας. Κοιτάξτε, γενικά πρέπει να υπάρξει πρόβλημα, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση πλήττει τους πάντες. Βέβαια, εμείς σαν νησί που συνδεόμαστε με την υπόλοιπη Ελλάδα με πλωτή γέφυρα, έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτό το σημείο και θεωρούμε ότι οι επιπτώσεις θα είναι λίγες, ασήμαντες μπορεί να πει κανένας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο κόσμος θα έρθει, γιατί λαβαίνει σοβαρά υπόψη αυτό το γεγονός, ότι μπορεί να έρθει όποια ώρα θέλει να μπει στο νησί, χωρίς να πληρώσει, χωρίς να καθυστερήσει και να φύγει επίσης όποτε χρειαστεί, χωρίς να υποβληθεί σε παραπανήσια έξοδα. Λευκάδα είναι από ένα από τα ωραιότερα νησιά της Ελλάδος και είμαι σίγουρη ότι πολλοί Ρώσοι θα θέλανε να έρθουν να την δουν από κοντά. Κάνατε κάποιες προσπάθειες να φέρετε φέτος τουρίστες από Ρωσία? Κοιτάξτε, το ότι η Λευκάδα είναι πανέμορφο νησί πια έχει γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα καταπράσινο νησί, είναι ένα νησί με τις καλύτερες παραλίες της Μεσογείου, είναι ένα νησί με πολλά μικρά νησάκια απέναντι από τον Ιδρύ, ένα καταπληκτικό σύμπλεγμα. Μεταξύ των νησών αυτών είναι το νησάκι του Αριστοτέλη Βαλαωρή, του εθνικού μας ποιητή η Μαδουρή, είναι ο Σκορπιός του Ωνάση, της αυτοκρατορίας εκείνης της εποχής, είναι το Μεγανήσι, ένα χωριό, ένα νησί με τρία χωριουδάκια επάνω, πανέμορφο,
Και από πλευράς λοιπόν φυσικής ομορφιάς είναι ανεπανάληπτο το νησί. Πιστεύουμε λοιπόν ότι όποιοι τύχει να γνωρίσουν αυτό το νησί δεν θα μετανιώσουν ποτέ. Τώρα για τη ρωσική αγορά ιδιαίτερα κάτι δεν έχουμε κάνει σημαντικό. Έχουμε έρθει σαν Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Νομού στις εκθέσεις της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης. Εκεί έχουν μοιραστεί, όπως ξέρετε, όπως γίνεται συνήθως τις εκθέσεις, έντυπο υλικό, αφίσες κτλ. Για να δοθεί το πρώτο στίγμα. Ναι. Να δούνε ότι υπάρχει πράγματι ένα νησί στο Ιόνιο Πέλαγος, τόσο όμορφο και τόσο προσιτό. Οι τιμές μας είναι προσιτές, ότι είμαστε ένας λαός πολύ φιλόξενος και όταν έρθουν δεν θα μετανιώσουν. Τους παρακαλούμε λοιπόν να έρθουν να γνωρίσουν το νησί μας και θα μείνουν πολύ ευχαριστημένοι. Ονομάζομαι Κώστας Μπρεντάνος, είμαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας. Πώς το βλέπετε για φέτος το τουρισμό? Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι μέσα σε αυτή την παγκόσμια οικονομική κρίση αναμένουμε να έχουμε και εμείς στην Κέρκυρα μία μείωση. Μία μείωση που αδυνατούμε μέχρι τώρα να την καθορίσουμε σε ποια ποσοστά αυτή θα κυμανθεί. Ευελπιστούμε ότι τα ποσοστά που ακούγονται τόσο στην αγγλική αγορά όσο και στη γερμανική αγορά που θεωρούνται οι δύο βασικές πηγές άντλησης τουριστών προς το νομό μας θα βελτιωθούν και θέλουμε να πιστεύουμε ότι τελικά η μείωση θα είναι μικρότερη από αυτή που εμφανίζεται τώρα. Στην Κέρκυρα έχετε και πάρα πολλούς Ρώσους. Η Ρωσία είναι μια νέα αγορά η οποία μπαίνει δυναμικά στο νομό μας. Πιστεύω ότι έχουμε τεράστια περιθώρια να αναπτύξουμε περαιτέρω συνεργασία με τις Ρώσους τουρίστες και αυτό είναι στα άμεσα σχέδιά μας. Κάποιοι μεγάλοι Ρώσοι tour operators σας έχουν δώσει ήδη εικόνα για φέτος? Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και ότι και από τη ρώσικη αγορά υπάρχει μια κράτηση στις προκρατήσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει στους επόμενους μήνες και δεν θα είναι μεγάλη απόκληση, δηλαδή δεν θα έχουμε μεγάλη μείωση. Πιστεύετε ότι ίσως θα έπρεπε να προβάλλεται περισσότερο Ελλάδα σαν προορισμό στη Ρωσία για να έρθουν περισσότεροι τουρίστες? Ναι, βεβαίως αυτό το πιστεύουμε και προς αυτή την κατεύθυνση ήδη και εμείς ως Ομοσπονδία κινούμαστε. Ακόμη όμως θα ήθελα να πω να επιβάλλεται να απλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης βίζας για να μπορούν οι Ρώσοι επισκέπτες να μην ταλαιπωρούνται και να μην ξοδεύουν πολλά χρήματα για να την αποκτήσουν. Και ένα μήνυμα στους τουρίστες από Ρωσία που θα θέλατε να στείλετε? Τους καλώ να επισκεφτούν την Ελλάδα, να επισκεφτούν την Κέρκυρα και τους υπόσχομαι ότι θα περάσουν πάρα πολύ καλά.